Παλεύουν υπό αντίξωε συνθήκε για να σώσουν ανθρώπινε ζωέ και να σταθούν δίπλα σε ασθενεί που του έχουν ανάγκη. Οι συνθήκε εργασία όμω, σύμφωνα με του εργαζόμενου του ΕΚΑΒ, παραμένουν δύσκολε και διεκδικούν τα αυτονόητα. Χρωστούμε μετακινήσει εκτό έδρα που έχουν να πληρωθούμε πάνω από ένα χρόνο. Ε, δεύτερο αίτημα ουσιαστικό είναι το πίδεμα ετοιμότητα που ζητάμε. Είχαμε μια συνάντηση προκειμένου με τον κύριο Βεζιρόπουλο των Ιφιλικών Οικονομικών. Έχουμε θέσει τα αίτηματά μα. Είναι ένα επίδομα το οποίο μας έχει κοπεί πριν στα μνημόνια τότε. Και το τρίτο βασικό που απαιτούμε αυτή τη στιγμή είναι το επίδομα που πήραν για τρίτο ΕΚΑΒ στα 250 ευρώ, το οποίο νομίζω ότι δικαιολογούμε γιατί μαζί δουλεύουμε, μαζί πάμε. Με τα χρήματα που πληρώνονται δυσκολεύονται να επιβιώσουν, όπως αναφέρουν, μέσα στη δίνη του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης και ζητούν αύξηση και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στα 900 ευρώ είναι περίπου ο, μισθός, ο μέσος μισθός εργαζομένων του ΕΚΑΒ, χωρίς τα, τα περιοριακά, δηλαδή από την κυρία ε, Να πάει ακόμα 150, να πάει δεν ξέρω πόσο να πάει. Ο μισό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο κόσμο ή τι παίρνει το ΕΚΑΒ, αλλά παίρνει ένα μεροκάματο, όπω το λέμε, ξέρω μεροκάματο κάθε μέρα στη δουλειά του. Ζητούν ακόμη πρόσληψη προσωπικού για να καλυφθούν τα τεράστια οργανικά κενά. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ πραγματοποιήσε τετράωρη στάση εργασία και εργάστηκε με ποσοστό ασφαλεία για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Ο κόσμο καταλαβαίνει τη δουλειά που κάνουμε, μα χειροκροτεί, μα λέει μπράβο, ηθικά είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν φτάνει μόνο το ηθικό. Πρέπει να υπάρχει κάτι χειροπιαστό για να προχωρήσουμε κι εμεί. Όπω προειδοποιούν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, οι κινητοποιήσει θα είναι επαναλαμβανόμενε καθώ η υπομονή του έχει εξαντληθεί.